Peace Grave, μια death metal μπάντα από την Αμερική, η οποία είναι σχετικά καινούργια μπάντα για τα δεδομένα του χώρου, για τα δεδομένα του death metal, μια και βγάλανε demo το 2014 και δίσκο το 2015 και θεωρώ ότι φέρνουν μια ανάσα βρώμικης δυσοδείας στο χώρο του death metal, μία ανάσα που αυτός ο χώρος χρειάζεται, γιατί τώρα τελευταία έχουν γίνει πολύ μοντέρνα και φλόρικα τα πράγματα και οι Peace Grave επαναφέρουν την κατάσταση σε αυτή τη βρωμίλα και την old school αποκρυφιστική κατάσταση. Παίζουν κάτι σχετικά καινούριο παρόλα αυτά, παρόλο που είναι old school για τα σχετικά. Όχι 100% καινούριο όμως. Εμένα μου θυμίζουν, μου θυμίζουν μια μπάντα, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι Carcass, πρώιμη Carcass, και συγκεκριμένα μου θυμίζουν αρκετά το δεύτερο του δίσκο, το δεύτερο δίσκο των Carcass, το Symphonies of Sickness, και μοιάζουν και στην αισθητική με τα εξώφυλλα. Καλά, τι να πεις τώρα για τα εξώφυλλα του Beast Grave. Μιλάμε τώρα για μια μπάντα που έχει πιάσει 100% το νόημα του death metal. Δηλαδή έχει κάτι εξώφυλλα εκεί gore, συχαμένα με κάτι πτώματα εκεί σε αποσύνδεση και τα λοιπά. Στην ίδια γραμμή που είχαν και τα εξώφυλλα των Carcass, αλλά ένα βήμα παραπάνω, πιο ακραίο δηλαδή. Είναι από τις μπάντες που καταλαβαίνεις από το όνομα τι γίνεται, καταλαβαίνεις ότι έχουν πιάσει το νόημα, Peace Grave, κάτουρο δηλαδή και τάφος, και από τους τίτλους των δίσκων, Suicide Euphoria, εφορία της αυτοκτονίας, Posthumous Humiliation, που είναι ο δεύτερος δίσκος, είναι και οι δύο δίσκοι πολύ καλοί. Προσωπικά προτιμάω τον πρώτο δίσκο, δεν ξέρω γιατί, ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα ριφ, ίσως να είναι και απλώς επειδή είναι ο πρώτος δίσκος που άκουσα από αυτή την μπάντα. Γενικά η μουσική τους έχει κάτι το απόκοσμο που θυμίζει και black metal, τα φωνητικά είναι απόκοσμα. Και είναι σαν να προέρχονται σαν μπάντα από μια άλλη εποχή που το death metal με το black metal ήταν ένα πράγμα, δηλαδή έπαιζες ακραία, είχες αυτό το πράγμα στο μυαλό, το αποκρυφιστικό, το σατανικό, το δελιγρό, το συχαμένο. Εμένα μου βγάζει και κάτι το τελετουργικό λίγο η μουσική τους, που δεν είναι αυτά τα ρίφ ας πούμε που είναι τα κλασικά, τα metal, τα πιασάρικα που τα ακούς ας πούμε και γουστάρεις και κοπανιέσαι, αλλά είναι έτσι λίγο αυτό ότι σε βάζει σε μία ατμόσφαιρα, σε ένα mood. Προφανώς μιλάμε για gore κατάσταση, μιλάμε για gore grind, δεν είναι το κλασικό death metal, αλλά απ' την άλλη είναι και old school death metal. Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω, ενώ είναι straightforward μουσική. Δεν είναι δηλαδή κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο με την έννοια να έχει αλλαγές και αυτά. Έχει riff κανονικά, ακούς riff, γουστάρεις. Οι άνθρωποι είναι true, το βλέπεις δηλαδή με τη μία και από πριν ακούσεις από την αισθητική που έχουνε. Τους βλέπεις εκεί στις φωτογραφίσεις με κάτι μαλλούρες μέσα στη μούρη, με κάτι δερμάτινα, με κάτι t-shirt από μπάντες οι οποίες το εξώφυλλό τους είναι ασπρόμαυρο και έχουν κόκκινα γράμματα και δεν ξέρεις ποια μπάντα είναι, αλλά καταλαβαίνεις και μόνο από αυτό ότι θα είναι μπάντα που γαμάει. Οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν το πραγματικό death metal. Θα πω επίσης, ξέχασα να πω, ότι εμένα μια μπάντα που μου θυμίζουν είναι η Revenge, οι Καναδοί, και ενώ η Peace Grave
δεν έχουν σχέση με war metal και bestial metal και τέτοια που παίζουν οι Revenge οι Καναδοί. Μου θυμίζουν τους Revenge, πιστεύω ότι έχουν επηρεαστεί από Revenge και ακόμα και το logo των Beast Grave μου θυμίζει λίγο Conqueror Revenge. Conqueror είναι η μπάντα πριν τους Revenge, έτσι. Ο drummer του Conqueror έκανε τους Revenge. Και έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα ότι έχουν πάρει αυτή τη βρωμίλα του underground από αυτές τις μπάντες που το πάνε ακραία το πράγμα και έχουν πιάσει το νόημα και παρόλα αυτά σου θυμίζει και Carcass πρώιμους που είναι παλιά μπάντα και ήχος όχι μοντέρνος. Οπότε αναμένουμε να συνεχίσουν οι Peace Grave και ακόμα καλύτερους δίσκους.